να βρούμε τον κύριο Σέρμπο. Κύριο Σωτήρη Σέρμπο είναι αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Σέρμπο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θεωρείτε ότι οι Αμερικανοί θα έχουν την πολυτέλεια να χάσουν την Τουρκία? Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί έχουν την εκτίμηση ότι εξαιτίας του πώς κινούνται τα πράγματα στο ουκρανικό μέτωπο, η Τουρκία όσο περνάει ο καιρός θα χάνει κομμάτι της διαπραγματευτικής της ισχύς για να απειλεί τους Αμερικανούς ότι εγώ αν δεν παίξεις όπως θέλω εγώ μπορώ να παίξω αλλιώς με έναν άλλο πόλο. Το πιο ενδιαφέρον όμως σε αυτό το κομμάτι, κοιτάξτε, δεν είναι τα πράγματα άσπρα ή μαύρα, αλλά επειδή άκουσα και το ρεπορτάζ του Μανώλη του Κωστίδη, και εδώ είναι μια κρίσιμη διάσταση που σωστά ενοχλεί, αν θέλετε, την Τουρκία. Ναι. Και απαντά με έμεσο τρόπο και στο ερώτημά σας, κύριε Κούρτα. Το βασικό πρόβλημα της Τουρκίας και του Προέδρου της είναι όσον αφορά τους Αμερικανούς, ότι έχασε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που απολάμβανε. Και αυτή δεν είναι εύκολο, αν θέλετε, ακόμα και αν κάνει μια στροφή η Τουρκία, που δεν την αποκλείω καθόλου, να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν αποκαθιστάται άμεσα αυτό. Λόγο... Ναι, δεν γίνεται να αποκατασταθεί από τη Δευτέρα στην Τρίτη. Εδώ τι θέλω να προσθέσω. Πώς μας προέκυψε η Αλεξανδρούπολη? Η Αλεξανδρούπολη προέκυψε, αν θέλετε, για την ίδια την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, που είπανε, ξεκινώντας από την κρίση στην Ουκρανία του 2014 και μετά, ότι δεν μπορώ πλέον να βάζω όλα μου τα αυγά στα Δαρδανέλια. Και πρέπει να έχω μια δεύτερη γραμμή άμυνας, διότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το ρουσοτουρκικό εκρεμές. Άρα πρέπει να προετοιμαστώ για άλλα τα σενάρια. Και το τι ακολούθησε σε επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας ενίσχυσε αυτή την άποψή τους. Άρα παρόλο που είναι πολύ χρήσιμη η Τουρκία σε σειρά μετώπων και είμαι ο τελευταίος που θα υποβαθμίσω την αξία του οικοπαίδου της γεωπολιτικά ως μετοχή, για λόγους που μετά την 24η Φεβρουαρίου παίζουν και κυριαρχούνται αισθητά υψηλότερα, ειδικά στον αμερικανικό παράγοντα και όχι μόνο, κανείς δεν θέλει περισσότερη Τουρκία προς Δύση, δυτικά. Και αυτό αφορά πρωτίστως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι συζητάμε πολύ για το αν η Δύση έχει την πολυτέλεια να χάσει την Τουρκία, αλλά δεν συζητάμε καθόλου για το αν η Τουρκία έχει περιθώριο και πολυτέλεια να χάσει τη Δύση. Πολύ σωστά, κύριε Κούτρα, και επειδή είστε έμπειροι και στα οικονομικά, σας τονίζω ότι, ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια στο τέλος της ημέρας, λόγω της εξάρτησής της στην οικονομία, στην ανταγωνιστικότητα, στο μέλλον και τις πολύ θετικές προοπτικές που εξακολουθεί να έχει η Τουρκία, αν διορθώσει τα κακώς κείμενα του κυρίου Ερντογάν στην νομισματική πολιτική, αν η Δύση σου τραβήξει την πρίζα, αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα σε επίπεδο στρατηγικής αυτονομίας και να το. Πώς θα σταθμίσει όλα αυτά σιγά σιγά? Άρα οι Αμερικανοί θεωρούν ότι εξακολουθούν να κρατάνε χαρτιά έναντι της Τουρκίας, όμως στέκομαι πάρα πολύ στο θέμα της αξιοπιστίας και της απώλειας εμπιστοσύνης. Για τους ίδιους ακριβούς λόγους η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, αν θέλετε, να ενισχύει αυτή την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει σε μια συγκυρία, να το πούμε και πολύ πιο όμα, και μέρος γεωπολιτικού ρεαλισμού, ευθυγραμμίζονται τα εθνικά μας με τα διατλαντικά, αν θέλετε, συμφέροντα. Προφανώς αυτό ενοχλεί την Τουρκία και ενοχλεί και την Ρωσία. Δεν λέω ότι είναι πανάκια, και ασφαλώς το πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μέχρι πού θα φτάσουν όλες οι πλευρές. Αλλά αλίμονο να υπάρχει και μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, αυτοπεποίθηση από πλευράς μας, και κάτι το οποίο, δηλαδή, θέλει ο Ερντογάν να προσεγγίσει ξανά την Αμερική. Μάλιστα. Είναι αυτός ο σωστός τρόπος? Εγώ πιστεύω ότι προς ώρας λέει τα λάθος πράγματα απέναντι στους Αμερικανούς. Ευχαριστούμε για αυτό πολύ, κύριε Σέρμπο. Για την προσέγγιση, να είστε καλά.